Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Φώτη. Καλησπέρα Στέλιο. Σήμερα ταξιδέψαμε προς το βορρά. Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Βορείου Ελλάδος και συγκεκριμένα από στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε φέτος. Φέτος ειδικά πολύ Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε σε ένα υπέροχο σούπερ μάρκετ που θα ήταν η ευτυχία του κάθε έναν που μπαίνει στην κουζίνα και μαγειρεύει. Γιατί και το ίδιο και για μένα. Ό,τι θέλεις έχει γύρω σου. Έχεις φρούτα, έχεις κρέμες, σχημούς, τα πάντα. Παίρνεις και μαγειρεύεις. Νομίζω ότι είναι η ευτυχία και δεν θα τυραννιστεί ο Φώτης να πηγαίνει και να ψωνίζει. Τα έχει όλα μπροστά του. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μία κρέμα βανίλιας και θα τη συνοδεύσουμε με εξωτικά φρούτα που έχουμε μπόλικα εδώ, τα βλέπω δεξιά μας. Ξεκινάμε να κάνουμε την κρέμα βανίλιας. Υλικά για την κρέμα βανίλιας. 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά. 250 γραμμάρια γάλα πλήρες. 6 κρόκια αυγών. 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. 1 κλωναράκι βανίλιας. 3 φύλλα ζελατίνης, 15 γραμμάρια. 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 36% λιπαρά, χτυπημένη σε παχύρευστη μορφή. Να ξεκινήσουμε. Να μαλακώσουμε τα φύλλα ζελατίνης πρώτα. Πρώτα σε κρύο νερό. Σου δώσω. Θα χρειαστούμε 3 φύλλα ζελατίνης, των 5 γραμμαρίων. 15 γραμμάρια δηλαδή. Βάζουμε παγωμένο νερό. Στα κόβω για να τα πάρει στο μπολάκι. Ναι. Τα ξεχωρίζουμε ένα-ένα και τα μουσκεύουμε. Αυτό το κάνουμε πρώτα-πρώτα για να προλάβουν να μαλακώσουν όταν είναι η κρέμα ζεστή, να τα ρίξουμε μέσα. Ζυγίζουμε 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Δεν πήγες μακριά ένα. Δεν πήγα μακριά, όχι. Είναι όλα κοντά μας εδώ τώρα. Και κάτι να έχουμε ξεχάσει, το έχουμε δίπλα μας. Και 250 γραμμάρια γάλα. Μ' αρέσουν και οι ήχοι που έρχονται από τα παιδιά. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 6 κρόκους. Θα βάλουμε μία βανίλια. Η βανίλια, αν είναι πολύ παχιά όπως είναι αυτή, μπορεί να βάλετε και την μισή. Χωρίζω τα αυγά εγώ. Ναι. Έτοιμη κρόκη. Ναι. Και θα βάλουμε τη ζάχαρη. Θέλουμε 150 γραμμάρια. Που τις βρίσκεις εδώ, ε. Και ελληνική ζάχαρη. Μόλις βάλουμε τη ζάχαρη στους κρόκους, τους ανακατεύετε αμέσως, γιατί αν τους αφήσετε έτσι θα ψηθεί με τη ζάχαρη ο κρόκος και δεν θα διαλυθεί μετά. Ίσα ίσα να ανακατέψουμε τους κρόκους με τη ζάχαρη. Ανοίγουμε την εστία στο μέτριο, δηλαδή αν είναι στο 10 βάζετε 5 με 6, αδειάζετε τον κρόκο με τη ζάχαρη, ανακατεύετε συνεχώς έως ότου φτάσει η θερμοκρασία τους 85 βαθμούς μάξιμου. Η ζελατίνη, να είδατε, έχει μαλακώσει πολύ καλά στο κρύο το νερό και όταν είναι έτοιμο το μείγμα αποσύρουμε, ρίχνουμε τα φύλλα ζελατίνης και περιμένουμε να πέσει η θερμοκρασία κάτω από 40 βαθμούς. Αυτό θα το πετύχουμε πάνω σε παγάκια για να χτυπήσουμε παχύρευστη κρέμα για να την ενσωματώσουμε. Ο Φώτης είναι σχεδόν έτοιμος. Έχουμε βάλει, όπως σας είπα, για ευκολία και γίνεται πάντα πιο καλή η κρέμα μας. Πάγω επάνω ένα μπολ, ένα μπελμαρί δηλαδή παγωμένο. Θα το ρίξουμε μέσα στο μπολ το παγωμένο, το μείγμα. Εντάξει. Ένα. Ρίχνω και τα φύλλα ζελατίνης μέσα. Κοιτάτε, πρέπει να είναι σταθερά και μαλακά. Αν είναι σε χλιαρό νερό δεν θα έχουν αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλει κρύο. Ρίχνουμε και την κρέμα που γίνει πολύ καλή.
και ανακατεύουμε συνεχώς. Η ζελατίνη ήδη έχει λιώσει, γιατί το μείγμα ήταν ζεστό. Και ο Φώτης εδώ ανακατεύει συνεχώς. Και παράλληλα θα χτυπήσουμε 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτο σε παχύρευστη μορφή. Δηλαδή πριν γίνει σαντίγι. Είναι έτοιμη. Η κρέμα αγγλές, γιατί είναι μία κρέμα αγγλές, στο αρχικό στάδιο είναι κρύα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε και λίγο σύρμα. Ετοιμάζει και μια σακούλα. Ναι, την έχω έτοιμη εδώ. Ανακατεύουμε καλά. Εδώ δεν μας ενοχλεί το σύρμα, γιατί ούτως ή άλλως έχει πάρει αέρα η κρέμα. Πούτσα χτυπημένη την κρέμα, οπότε δεν επηρεάζεται. Και μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να γίνει με ένα παντεσπάνι με μία βάση και μία τούρτα. Είναι πολύ σταθερή, παγώνει και διατηρείται στην κατάψυξη. Σημαντικό. Και εδώ έχω ειδικά ποτηράκια. Που είναι πολύ ωραία ιδέα να τα βάζετε σε βάζα, να τα σφραγίζετε και να τα μεταφέρετε. Μπορείς να τα γεμίσεις. Λίγο ακόμη, λίγο ακόμη. Εντάξει. Θα τα βάλουμε στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί η κρέμα και εμείς θα φτιάξουμε τα φρούτα. Έχουμε ψυγείο? Άπειρα. Όπου θες πήγαινε κάτω. Κάτω. Πάμε να φτιάξουμε μία, ας την πούμε, κομπόστα με εξωτικά φρούτα. Για να συνοδέψουμε την κρέμα μας. Ακριβώς. Ωραία. Κρέμα βανίλιας με εξωτικά φρούτα. Υλικά για τα φρούτα. 400 γραμμάρια νερό. 200 γραμμάρια καστανή ζάχαρη, 4 τεμάχια αστεροειδή γλυκάνισο, 1 κλωναράκι βανίλιας, 1 μάγκο κομμένο σε κύβους, 1 ανανάς καθαρισμένος σε κομμάτια, 2 μπανάνες κομμένες σε ροδέλες, 50 γραμμάρια ρούμι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια νερό. Ωραία, για να κάνουμε ένα το σιρόπι. Το έχουμε πει και στο παρελθόν ότι σε ορισμένα πράγματα είναι πολύ ωραία να χρησιμοποιούμε εφιαλωμένο. Σε ορισμένα γλυκά και στα ζυμάρια ειδικά. 400. Ωραία. Καστανή ζάχαρη. 200 γραμμάρια καστανή ζάχαρη. Η καστανή ταιριάζει πάρα πολύ, γιατί και αυτή έρχεται από ζαχαροκάλαμο, οπότε είναι ακατέργαστη και είναι πιο νόστιμη από τη λευκή. Διακόσια. Βάζουμε να βράσει περίπου 10 λεπτά πριν ρίξουμε τα φρούτα. Αστεροειδή γλυκάνισο, 3-4 κομμάτια. Μία βανίλια. Άνοιξε την αιστεία και εγώ θα σου κάνω. Ωραία. Κόβουμε στα δύο τη βανίλια. Και τώρα δώσουμε να σου καθαρίσω τα φρούτα. Λοιπόν, να καθαρίσουμε πρώτα μάγκο ή ανανά και μετά την μπανάνα για να μην μας μαυρίσει. Το μάγκο να το παίρνετε όσο μπορείτε και βρείτε όριμο.
καθαρίζουμε πρώτα τις φλίδες. Να πούμε ότι το σιρόπι δεν το ανακατεύουμε όπως όλα τα σιρόπια. Μία φορά στην αρχή και μετά το αφήνουμε να βράσει. Και το μάγκο έχει μεγάλο κουκούτσι, αφαιρέσω πρώτα το κουκούτσι. Το κουκούτσι είναι έτσι όπως το βλέπουμε. Κόβουμε τη μία φέτα εδώ. Είναι ωριμό και ωραίο. Καθαρίζουμε περιφερειακά και από το κουκούτσι. Θα το κόψουμε σε κυβάκια. Θα μου δώσει τώρα και τον ανανά. Ναι, ναι. Τον ανανά, αν δεν έχετε το ειδικό εργαλείο, κόβετε το πάνω μέρος. Το κάτω μέρος και καθαρίζουμε όπως καθαρίζουμε και το πορτοκάλι. Το κόψουμε σε ροδέλες και αφαιρούμε το εσωτερικό του ανανά που πάντα είναι σκληρό. Μπορείτε να το αφαιρέσετε αν έχετε ένα κουπάτι. Κόψτε στη φώτη. Εγώ θα πάρω και δύο μπανάνες. Θα τις καθαρίσουμε και μετά θα τις κόψουμε σε ροδέλες. Μπανάνα φαντάζομαι για να μην μαυρίσει, το ξέρετε, όχι για αυτή την περίπτωση. Για φρούτο σαλάτα μπορείτε να την περάσετε με λίγο λεμόνι. Κόβουμε και τον ανανά σε κυβάκια και είναι πολύ καλός και ώριμος και σταθερός. Δεν έχει διαλυθεί. Το σιρόπι έχει βράσει, θα ρίξω τώρα μυρίζει τα ωραία η βανίλια και ο γλυκάνισος. Ρίχνουμε μέσα και ανακατεύουμε. Θα το αφήσουμε 5 λεπτά να βράσει. Η κομπόστα, ας την πούμε κομπόστα, έχει κρυώσει. Μόλις κρυώσει ρίχνουμε και το ρούμι. Ναι, ανακατεύουμε. Και δίπλα μου έχουμε τη Χρύσα. Γεια σου Χρύσα. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά. Η Χρύσα πώς έφτασε εδώ? Πολύ απλά. Η αλυσίδα του σούπερ μάρκετ που μας φιλοξενεί έκανε έναν διαγωνισμό. Κερδίσανε 56 άτομα από ένα βιβλίο που είναι το τελευταίο μου που κυκλοφορεί, «Βανίλια σοκολάτα, έτσι μυρίζει ο παράδεισος» από τη Μαδαγκατασκάρη. Και η μία νικήτρια είσαι κι εσύ. Είμαι κι εγώ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και είμαι εγώ. Εδώ. Παρακολούθησες τη συνταγή, θα δεις το food styling και θα το δοκιμάσεις. Και μάλιστα είσαι και τυχερή γιατί θα στο κλείσω και θα στο δώσω μαζί. Τέλεια. Για πες μου, πόσες αποφάσεις να παίξεις στο διαγωνισμό? Μου άρεσε το βιβλίο. Αγόρασες από τα προϊόντα που φέρνουν το όνομα των σούπερ μάρκετ. Ναι, και ήθελα, βασικά ήθελα να κερδίσω το βιβλίο. Α, μου άρεσε έτσι το βιβλίο. Ναι. Το βιβλίο, μάλιστα. Και μαζί με αυτό. Γλυκά φτιάχνεις? Φτιάχνω, ναι. Όλες τις τούρτες στο παιδί είναι εγώ τις. Μπράβο, έχεις και παιδιά. Ναι, ναι. Μπράβο, να τα χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι μικρούλα. Λοιπόν, είδες, πάγωση κρέμα. Μπορείς να το φτιάχνεις, ναι, και να το παίρνεις τα καλοκαίρια παρέα μαζί σου στις παραλίες. Τέλεια. Και τα μπαζάκια, ωραία ιδέα. Μπορούμε να το γαρνίρουμε με έναν γλυκάνισο. Θα κόψει ο Φώτης ένα κομμάτι βανίλια. Εντάξει, μπορείς να βάλεις, όπως είπε και ο Φώτης, ένα κόκκινο χρώμα, μία φράουλα επάνω, αλλά επειδή είπαμε θα κάνουμε ξωτικά φρούτα. Μαζί με το βιβλίο θα πάρεις και αυτό. Τέλεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μπορεί να δοκιμάσεις. Έχουμε κάνει πολλά για όλο τον κόσμο. Τέλειο. Καλό, βανίλια είναι τέλεια. Η βανίλια, τα φρούτα, το ρούμι, τα φρούτα, οι καλές οι πρώτες ύλες που βρήκαμε γύρω-γύρω.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και μου δώσατε την ευκαιρία αυτή. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και να συνεχίσεις έτσι, πάντα να κερδίζεις. Έτσι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εκτέλεση για τα φρούτα. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, τη βανίλια και τον αστεροειδή γλυκάνισο και βράζουμε για 10 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Καθαρίζουμε και κόβουμε σε μικρά κομμάτια το μάγκο, τον ανανά και την μπανάνα. Τα ρίχνουμε στο σιρόπι και σιγοβράζουμε για άλλα 5 λεπτά. Αποσύρουμε και ρίχνουμε το ρούμι. Αφήνουμε να κρυώσουν. Για την κρέμα μαλακώνουμε τη ζελατίνη σε κρύο νερό. Σε μία κατσαρόλα αδειάζουμε τα 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, το γάλα και τους σπόρους από ένα κλωναράκι βανίλιας και τα βάζουμε στη φωτιά. Χωρίζουμε τα αυγά. Ανακατεύουμε τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη. Τους αδειάζουμε μέσα στην κρέμα με το γάλα και βράζουμε σε μέτρια φωτιά. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Μόλις δέσει η κρέμα και αρχίσει να κοχλάζει, την κατεβάζουμε από τη φωτιά. Στραγγίζουμε και ρίχνουμε τη ζελατίνη. Αδειάζουμε την κρέμα σε άλλο σκεύος και το τοποθετούμε σε κρύο μπεν-μαρί, ανακατεύοντας διαρκώς. Αφήνουμε να κρυώσει. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε παχύρευστη μορφή. Ενσωματώνουμε τις δύο κρέμες, ανακατεύοντας απαλά. Γεμίζουμε ατομικά μπολ και αφήνουμε στο ψυγείο τουλάχιστον 2 με 3 ώρες. Σερβίρουμε με τα φρούτα. Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη συνταγή. Τι θα κάνουμε? Κάνουμε μία μους σοκολάτα με μουσλι. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε. Μους σοκολάτας. Υλικά για τη μους. 125 γραμμάρια λευκή σοκολάτα. 200 γραμμάρια μουσλι. 350 γραμμάρια κλασική κουβερτούρα. 100 γραμμάρια βούτυρο. 8 κρόκι αυγών. 8 ασπράδια αυγών. 50 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Θα ξεκινήσουμε από το να φτιάξουμε τη βάση για το μούσλι. Εγώ έχω τα ποτηράκια εδώ. Ωραία. Θέλουμε μια λευκή. Ναι, ναι, λευκή σοκολάτα. Την οποία θα τελειώσουμε σε φούρνο μικροκυμάτων. Ή στο μπεν-μαρί. Λοιπόν. Τεμαχίζουμε. Προσοχή όταν λιώνετε την λευκή σοκολάτα να την προσέχετε λίγο γιατί εύκολα καίγεται στο λιώσιμο και στα μικροκύματα. Θέλει σιγά σιγά. Βάζω για λίγο το μικροκυμάτων. Και δώσουμε τα μουσλι. Τα δοκίμασα και είναι πάρα πολύ νόστιμα. Νόστιμα. Είναι αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι τραγανά. Και έχουν και μία λύκα, νομίζω έχουν και μέλι μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και φουντούκια βέβαια. Είχε, πόσα γραμμάρια, 200 γραμμάρια. Λίγο ακόμη, λίγο ακόμη, λίγο ακόμη. Γιατί θα κάνουμε λίγο παραπάνω για να γαρνίρουμε και τη μουσική. Ανακατεύουμε, την αφήνουμε και με λίγα κομμάτια μέσα. Γιατί όταν θα τα ανακατέψουμε... Θα λιώσουμε και αυτά ούτως ή ναι. Άλλως. Τη ρίχνουμε μέσα στα μουσλι. Μη σας φαίνεται λίγη σοκολάτα. Είναι αρκετή για να τα καλύψει. Απλώς θέλουν καλό ανακάτεμα. Για να πάνε παντού. Και βάζουμε μία κουταλιά γεμάτη στο κάτω μέρος σε ατομικά μπολ. Θα τα βάλουμε λίγο στο ψυγείο έως ότου φτιάξουμε τη μους. Απλώνουμε τα υπόλοιπα σε μία λαδόκολλα και τα αφήνουμε να σταθεροποιηθούν. Τα βάζουμε στο ψυγείο και συνεχίζουμε τη μου σοκολάτα. Θέλουμε 350 γραμμάρια κουβερτούρα. Δώσε να τη σπάσω εγώ.
Μετά. Και 100 γραμμάρια βούτυρο. 350 σοκολάτα. Σοκολάτα. Λιώνουμε το βούτυρο με τη σοκολάτα και λιώνει πολύ πιο εύκολα η σοκολάτα μας. Βούτυρο θέλουμε 100 γραμμάρια. Βάζεις και το βούτυρο, το λιώνουμε στα μικροκύματα ή σε μπεν μαρί. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Το λιώνεις. Χωρίζουμε 8 αυγά, δεν είναι. 8. Και θα ξύσουμε και ένα πορτοκάλι. Εγώ παρακολουθώ εδώ τη σοκολάτα. Τα βάζουμε εδώ ολόκληρα. Πρέπει να είναι από το ψυγείο παγωμένα και πολύ φρέσκα όπως είναι αυτά τα αυγά. Για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε τον κρόκο από το ασπράδι. Πάω στη σοκολάτα. Έτοιμα είναι τα ασπράδια, τα έχουμε χωρίσει καλά. Όπως σας είπα, λιώνει πολύ εύκολα η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Ήδη έχει λιώσει. Στο ασπράδι προσθέτουμε 50 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη. Βοηθάει τη μαρέγκα να γίνει πιο σταθερή. 50 γραμμάρια. Και δεν τη χτυπάτε πάρα πολύ τη μαρέγκα, να γίνει σαν κρέμα, γιατί δεν έχει πολύ ζάχαρη και αν πάρα χτυπηθεί θα κάνει γρομπαλάκια. Και δεν θα διαλύεται μέσα στη μους. Η μαρέγκα είναι έτοιμη. Έχει γίνει απαλή σαν κρέμα και δεν έχει σφίξει γιατί δεν έχει πολύ ζάχαρη. Τους κρόκους λίγο τους ανακατεύουμε ελαφρώς να σπάσουνε. Τους αδειάζουμε μέσα στη σοκολάτα. Ξύνουμε ένα πορτοκάλι το οποίο το έχουμε πλύνει και σκουπίσει γιατί ξύνεται καλύτερα. Ανακατεύουμε και αδειάζουμε μέσα στη μαρέγκα ή τη μαρέγκα μέσα στη σοκολάτα. Αλλά είναι πιο μεγάλο το σκεύος του μίξερ, οπότε είναι καλύτερα να τη ρίξουμε μέσα στον κάδο του μίξερ για να ανακατευτεί καλύτερα. Ανακατεύουμε και λίγο με το σύρμα. Η μους είναι έτοιμη. Θα βάλουμε πάλι μέσα στη σακούλα. Έχουν παγώσει. Το κόψεις. Ναι. Κόβουμε τη μύτη. Και βάζουμε πάνω από τα μούσλι. Και επίσης θα σας πω ότι αυτή η μούσλι είναι σταθερή που μπορεί να γίνει και σε τούρτα. Τα βάζουμε να παγώσουν και θα τα διακοσμήσουμε με τα μούσλι που είναι με τη λευκή σοκολάτα που περισσέψατε. Πάμε για το food styling. Βάζω ένα εδώ. Θα βάλω και ένα εδώ. Τα άστα έτσι. Θα μ' ανοίξεις και να βλέπω κάτι άλλο έχεις εκεί. Έχω φέρει κάτι ωραίο εδώ με φρούτα του δάσους που σ' αρέσουν και όλες. Τώρα έρχεσαι στα λόγια μου. Απλά πράγματα, φτιάχνουμε τη μέρα μας, δεν είπαμε.
Έλα. Φτιάξε. Ωραία είναι, να φέρουμε λίγο άχνη. Έλα, ωραία. Πού θες να βάλεις άχνη, βάλε. Να βάλουμε λίγο έτσι εδώ. Φτιάχνω και αυτά για να τα κεράσουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι εντάξει. Και αυτά το τρως και σκέτα. Άνετα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και η μους με τα μουσλι είναι έτοιμη. Εκτέλεση για τη μους. Λιώνουμε τη λευκή σοκολάτα και την ανακατεύουμε με τα μουσλι πολύ καλά. Τοποθετούμε μία κουταλιά από το μουσλι σε ποτήρια και το υπόλοιπο το απλώνουμε σε λαδόκολλα. Τεμαχίζουμε την κουβερτούρα. Λιώνουμε τη σοκολάτα με το βούτυρο σε μπεν μαρί ή σε φούρνο μικροκυμάτων. Χωρίζουμε τα αυγά. Χτυπάμε στο μίξερ σε μεσαία ταχύτητα τα σπράδια μαζί με τη ζάχαρη σε μαρέγκα. Χτυπάμε τους κρόκους ελαφρά και τους ρίχνουμε στο μείγμα της σοκολάτας. Προσθέτουμε το ξύσμα. Αδειάζουμε το μείγμα της σοκολάτας στη μαρέγκα και ανακατεύουμε απαλά. Μοιράζουμε τη μους στα ποτήρια και γαρνίρουμε με τα υπόλοιπα μουσλι. Πάμε να κάνουμε μία πίτα με ξερά φρούτα. Να ξεκινήσουμε από το ζυμάρι. Ναι. Από τη ζύμη. Πίτα με ξερά φρούτα. Υλικά για τη ζύμη. 240 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 120 γραμμάρια αμύγδαλο σε σκόνη. 120 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. 2 αυγά. 140 γραμμάρια βούτυρο. Στην ουσία παίρνουμε τον κάδο του μίξερ και βάζουμε όλα τα υλικά μαζί. Αλλά να έχουμε μία σειρά. Βάζουμε συνήθως τα στερεά πρώτα. Ωραία. Και μετά ό,τι έχει από υγρό. Θέλουμε 240 αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Έτσι. Ναι. Θέλουμε 120 γραμμάρια αμύγδαλο σε σκόνη. Ή το κάνετε στο blender. 120 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Ένα κουταλάκι baking powder. Baking powder. Και κανέλα. Περίπου ένα κουταλάκι. Ναι. Τώρα και λίγο παραπάνω. Ναι, να πέσει, δεν μας πειράζει. Ωραία είναι η κανέλα, μυρίζει ωραία. Θέλουμε 2 αυγά. Και θέλουμε και βούτυρο. Το βούτυρο είναι 140 γραμμάρια. Βάλαμε όλα τα υλικά. Μπορούμε να το ζυμώσουμε και στο χέρι, αλλά καλύτερα είναι στο μίξερ για πιο ευκολία. Το κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Μπράβο. Και πάντα με το κάπα. Ξεκινάμε σιγά σιγά για να μην έρθουν τα αλεύρι μπροστά έξω. Ζυμώνουμε ως ότου ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά μαζί. Και μετά θα το αφήσουμε στο ψυγείο περίπου μισή ώρα να ξεκουραστεί για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε σε φύλλο. Είδατε ότι είναι πάρα πολύ μαλακό, οπότε πρέπει να μείνει στο ψυγείο να σφίξει και να ξεκουραστεί που λέμε.
ευχαριστώ. Ανακατεύουμε λίγο με μία χούφτα τα τυχώματα. Ούτως ή άλλως όλα τα ζυμάρια χρειάζονται να μένουν στο ψυγείο. Και μπορεί να μείνει και μία εβδομάδα, δεν παθαίνει τίποτα ομό. Θα το βάλουμε σε ένα νάιλον. Θα το απλώσουμε. Θα το σκεπάσουμε και θα το βάλουμε στο ψυγείο. Υλικά για τη γέμιση. 300 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού. Σπόρους από ένα κλωναράκι βανίλιας. 100 γραμμάρια μέλι θυμαρίσιο. 2 ξυλάκια κανέλας. Ξύσμα από ένα λεμόνι. 100 γραμμάρια δαμάσκηνα ξερά. 100 γραμμάρια βερίκοκα ξερά. 100 γραμμάρια σίκα ξερά. 100 γραμμάρια σταφίδες ξανθές. 100 γραμμάρια κράμπερι. Και πάμε να κάνουμε τη γέμιση από ξερά φρούτα. Θέλουμε 300 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Εγώ να κάνω τα μυρωδικά, να κόψω μία βανίλια. Θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια μέλι. Βάζω και το κλωνάρι μέσα. Μέλι, όλα τα μυρωδικά. Δεν βάζουμε ζάχαρη. Δώσουμε και την κανέλα. Κανέλα. Θα βάλουμε 1-2 ξυλάκια κανένα. Βάλτε 2, δεν πειράζει. Ξύσμα από ένα λεμόνι. Μύρισε πάρα πολύ ωραία. Λεμόνι, μέλι, κανέλα, βανίλια. Τρομερά αρώματα. Εντάξει, νομίζω είναι. Το βάζουμε στην εστία. Μόλις πάρει βράση, ρίχνουμε τα ξερά φρούτα που θα μου τα δώσει ο Φώτης. Λοιπόν, θέλουμε δαμάσκηνα. Από 100 γραμμάρια βάζουμε. Ναι. Ανοιχτέτω. Τα δαμάσκηνα τα κόβουμε στη μέση. Άνοιξα μου και τα υπόλοιπα. Θέλουμε βερίκοκα. Πάλι 100 γραμμάρια. Τα κόβουμε και αυτά στη μέση. Ανάλογα το μέγεθος. Μπορούμε να τα κόψουμε και στα τρία. Βάζω 100 γραμμάρια. Βάζουμε και 100 γραμμάρια βερίκοκα. Αυτά είναι μία μικρά. Μία εσύ, μία εγώ, λέω. Ωραία, λοιπόν. Να κόψω εγώ και σίκα. Τι άλλο έχουμε? Σταφίδες. Που δεν θέλουν κόψιμο. Σίκα. Σταφίδες. Εκατό. Και 100 γραμμάρια κράμπερ. Κοίτα τι ωραία κράμπερι. Κατά κόκκινα πάρα πολύ ωραία. Φανταστικά. Δεν έχω δει πιο κόκκινα. Πολύ ωραία. Όντως. Να δω. Και αδειάζουμε όλα τα ξερά φρούτα μέσα στο πορτοκάλι. Τώρα, τα έχουμε να σιγοβράσουνε έτσι ώστε να σωθεί όλο το πορτοκάλι. Όταν πιει όλο το υγρό, τα αποσύρουμε και τα αφήνουμε να κρυώσουν τελείως. Το ζυμάρι έχει παγώσει. Θα το ανοίξουμε. Αν χρησιμοποιούμε 2 νάιλον, δεν χρειάζεται ούτε αλεύρι ούτε τίποτα. Μας διευκολύνει. Ανοίγουμε περίπου 3 χιλιοστά. Αν σε περίπτωση έχει μαλακώσει πολύ και δεν μπορούμε να ξεκολλήσει, το βάζουμε λίγο στο ψυγείο και κάνουμε τη δουλειά μας. Κόβουμε το κάτω μέρος. Πάρτε αυτό εδώ. Το απλώνουμε.
να κουμπίσει τα τυχώματα στο τσέρκι ή στη φόρμα της τάρτας. Έλα, δώσ' το λίγο. Θα κάνουμε μία λεπτή λωρίδα περιφερειακά. Ένα μαχαίρι. Κόβουμε λωρίδες. Και βάζουμε εσωτερικά στην περιφέρεια. Καθαρίζουμε με ένα μαχαίρι και θα το ξανανοίξουμε για να καλύψουμε το γλυκό. Τα φρούτα τα έχετε δει, τα ξερά, τι ωραία που έχουν γίνει. Έχουν ωραίο χρώμα από το cranberries και αδειάζουμε μέσα στην τάρτα. Απλώνουμε. Είναι ένα γλυκό το οποίο δεν χαλάει. Δεν έχει κάτι για να χαλάσει. Διατηρείται πολύ καιρό. Και όσο μένει γίνεται και πιο νόστιμο. Το επάνω μέρος μπορεί να είναι και λίγο πιο χοντρό, δεν σας πειράζει. Είναι νόστιμο το ζυμάρι, έχει την κανέλα. Κόβεται κατευθείαν. Αν σας περισσέψει λίγο ζυμάρι, ανοίξτε το και κάντε το πισκοτάκια. Δεν πετάμε τίποτα. Λέω να γίνει πιο τραγανή επιφάνεια. Ραντίσουμε λίγο. Με το χέρι μας ή με ένα πινέλο. Και πασφαλίζουμε με καστανή ζάχαρη. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160-170 ανάλογα την ένταση που έχει ο φούρνος μας, περίπου 50 λεπτά, μία ώρα. Γεια σου Κατερίνα. Χαίρετε, χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω από κοντά. Να είσαι καλά. Και εσύ νικήτρια. Και εγώ νικήτρια και είμαι μάλιστα και ζαχαροπλάστης. Μπράβο, αυτό ακόμη καλύτερο. Βέβαια, ναι. Το βιβλίο θα στο δώσω με υπογραφή μετά. Ωραία, αυτό είναι το καλύτερο νομίζω. Μπράβο. Και με τι ακριβώς ασχολείσαι στη ζαχαροπλαστική, έχεις εξειδίκευση? Μ' αρέσουν περισσότερο τα ζυμάρια, ασχολούμαι επαγγελματικά με αυτό. Α, πολύ και... καλό. Ναι. Δηλαδή ανοίγεις φύλλο. Ανοίγω φύλλο, κάνω πίτσες, κάνω πίτες. Δεν ήταν ψωμιά. Τυχαίο δηλαδή που κάναμε μια πίτα? Όχι, δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Ωραία, λοιπόν, θα τη δοκιμάσεις. Θα τη δοκιμάσω, σίγουρα. Φαίνεται εξαιρετική πάντως. Και είσαι από Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι. Είμαι από Θεσσαλονίκη, ναι. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα food styling που ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ. Θα βάλουμε κανέλα. Γιατί όπως λένε, πρώτα το μάτι φορταίνει. Ακριβώς. Ζάχαρη. Έχει φύγει το φρούτο. Να μην σ' αδικήσω κιόλα. Όχι. Ο Φώτης ετοιμάζει εδώ καλάμι. Ένα ενδιαφέρον σουβλάκι. Ένα ενδιαφέρον σουβλάκι. Μπορεί να βάζει και λίγα κάπερ στο πιάτο. Λίγο κόκκινο, γιατί τα cranberries είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που έχετε εδώ. Και πολύ ευεργετικά για τον οργανισμό. Με αγάπη για σένα. Ευχαριστώ. Τραγανή ζύμη. Η ζύμη είναι τραγανή, είναι. Πολύ. Και η καστανή. Η ζάχαρη, η καστανή από πάνω που έχουμε ρίξει, οπότε γίνεται ακόμη πιο τραγανή. Εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό. Και πολύ εύκολο και κρατάει και δεν έχεις το άγχος, θα χαλάσει. Και επίσης να ξέρεις ότι σε αυτή την τάρτα τη συγκεκριμένη δεν νοτίζει και το ζυμάρι γιατί είναι ξερά τα φρούτα. Και έχει και αυτό το crunchy από πάνω με την... Με την καστανή που είναι πιο φόρτης και είναι πολύ ωραία. Τέλειο. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να είσαι καλά και πάντα πολύ. Να είσαι τυχερή στους διαγωνισμούς. Το εύχομαι. Να είσαι καλά. Γεια σας. Εκτέλεση για την πίτα. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα στερεά υλικά. Το αλεύρι, το αμύγδαλο, τη ζάχαρη άχνη, το baking powder και την κανέλα. Προσθέτουμε τα αυγά και το βούτυρο.
Ζυμώνουμε και μετά αφήνουμε τη ζύμη στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το χυμό πορτοκαλιού, τη βανίλια, το μέλι, τα ξυλάκια της κανέλας και το ξύσμα λεμονιού. Κόβουμε σε μικρά κομμάτια τα δαμάσκηνα, τα βερίκοκα και τα σίκα. Προσθέτουμε τις σταφίδες και τα cranberry και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Αφήνουμε να σιγοβράσουν για 5 λεπτά. Όταν απορροφηθούν τα υγρά, αποσύρουμε και αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει τελείως. Ανοίγουμε και τοποθετούμε τη μισή ζύμη σε ένα τσέρκι διαμέτρου 22 εκατοστών. Ανοίγουμε μία λωρίδα για να καλύψουμε περιφερειακά τα τυχώματα από το τσέρκι και καθαρίζουμε τις άκρες. Απλώνουμε τη γέμιση. Ανοίγουμε την υπόλοιπη ζύμη και καλύπτουμε το γλυκό. Ραντίζουμε την επιφάνεια με λίγο νερό και πασπαλίζουμε με καστανή ζάχαρη. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 50 με 60 λεπτά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και ήθελα, Φώτη, να χαιρετήσουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί, τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που τον αγαπάμε πολύ, το έχουμε δείξει όλο το χειμώνα, κάθε μήνα ήμασταν εδώ, κάνουμε μαθήματα, βρισκόμαστε σε αυτό το αγαπημένο σούπερ μάρκετ και δεν είναι η τελευταία φορά, θα μας δείτε πολύ σύντομα πάλι σε αυτόν τον ίδιο χώρο. Σας ευχόμαστε ένα καλό και γλυκό βράδυ. Καλό βράδυ. Sugar time.